Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε την προηγούμενη Τετάρτη με 45 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τα περισσότερα ήσαν διαδικαστικού χαρακτήρα, όμως τα πρώτα 6 θέματα ήσαν βασικά για την ανάπτυξη της πόλης της Κορίνθου και του Δήμου Κορινθίων, κατά κύριο λόγο της πόλης της Κορίνθου, διότι ήσαν από προγράμματα που αφορούσαν αστικές αναπλάσεις στις πρωτεύουσες των Δήμων, κατά συνέπεια αφορούσαν ένα μεγάλο μέρος στην πόλη της Κορίνθου. Γι' αυτό λοιπόν θα σας εξηγήσω τι αποφάσεις πήραμε. Ζητήσαμε την ένταξη στο πρόγραμμα της αστικής αναγέννησης 2 έργων, συνολικού προϋπολογισμού 4,5 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια συγγνώμη, τα 2,5 εκατομμύρια αφορούν την ανάπλαση της πλατείας Περιβολάκια, όπως την ξέρουν οι Κορίνθοι, της πλατείας Παναγίου Τσαλδάρη. Ανάπλαση εκβάθρων θα έλεγα, θα παραμείνουν μόνο τα δέντρα, τα μεγάλα δέντρα όπως υπάρχουν σήμερα. Το σχήμα θα παραμείνει όπως έχει στην παλιά πλατεία Περιβολάκια με τα οκτάγωνα που υπάρχουν στις άκρες της πλατείας. Ενημερώνω ότι αυτό το έργο το είχαμε ζητήσει για ένταξη και στο πράσινο ταμείο, αλλά δεν ευωδόθηκε η προσπάθειά μας αυτή. Δεν υπήρχαν πλέον χρήματα από τον συγκεκριμένο κωδικό του πράσινου ταμείου. Τώρα πάμε σε άλλο πρόγραμμα αστικής αναγέννησης και αηφόρου ανάπτυξης. 2,5 εκατομμύρια λοιπόν είναι για τα Περιβολάκια και 1,5 εκατομμύριο για την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου. Τα ποσά είναι προδημοπράτησης. Τα ποσά είναι για δημοπράτηση. Ναι. Εάν ευωδοθεί η προσπάθεια να εγκριθούν τελικά τα συγκεκριμένα έργα, γιατί πρόταση κάνουμε, θέλω να πιστεύω πως θα εγκριθούν με τα συγκεκριμένα ποσά, οι μελέτες είναι ήδη έτοιμες, έχουν εγκριθεί οι μελέτες και θα δημοπρατηθούν οι συγκεκριμένες μελέτες. Πώς υπάρχει κάποια έκπτωση που θα δώσουν οι... Σαφώς, οι εκπτώσεις, να ξέρετε τώρα αυτή την περίοδο είναι από 40 έως 60% εκπτώσεις, δεν είναι δύσκολα έργα τεχνικής φύσεως, δυσκολίες να υπάρχουν σε τέτοια έργα. Κατά συνέπεια, εκτιμούμε ότι εκεί, εν πάση περιπτώσει, αυτό θα το δείξει η δημοπράτηση του έργου. 2,5 λοιπόν εκατομμύρια για τα Περιβολάκια και 1,5 για την ανάπλαση του παραλιακού μετόπου, συνολικά 4 εκατομμύρια σε αυτό το πακέτο. Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε στο Συμβούλιο ήταν η υποβολή πρόταση στο Πράσινο Ταμείο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ευωδοθεί αυτή η προσπάθεια σε άλλο κωδικό για το περιβάλλον. Συγκεκριμένα μιλάμε για περίπου 20-25 υπόγειους κάδους απορριμμάτων που θα είναι περιμετρικά του πεζοδρομημένου κέντρου της πόλης της Κορίνθου, δηλαδή να μην βλέπουμε τους κάδους σήμερα όπως έχουν και μερικοί υπερφορτώνονται μετά την λήξη του ωραρίου των καταστημάτων, και συγχρόνως και 2 μηχανημάτων που θα αφορούν την αποκομιδή των συγκεκριμένων κάδων από τους υπόγειους χώρους που θα είναι τοποθετημένα. Μία από τις πιο σημαντικές προτάσεις αυτή. Είναι γιατί πολύ... πραγματικά είναι κρίμα οι πεζόδρομοι να ασκημένουν από τα σκάδους που ξεχυλίζουν. Πράγματι αυτό είναι στόχος μας εδώ και 1-2 χρόνια περίπου, να βάλουμε τους υπόγειους κάδους. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ευωδοθεί η προσπάθεια από το Πράσινο Ταμείο και να μην βάλουμε χρήματα εξιδίων από τα ανταποδοτικά τέλη των δημοτών, που όπως γνωρίζετε εμείς για πρώτη φορά στο Δήμο Κορινθίων, ως Δημοτική Αρχή και ως Δημοτικό Συμβούλιο θα έλεγα, ψηφίσαμε μείωση των δημοτικών τελών. Θα ήταν δύσκολο για μας τώρα να έρθουμε να βάλουμε αύξηση στα τέλη προκειμένου να βάλουμε τις υπόγειους κάδους. Θέλουμε λοιπόν να πιστεύουμε ότι θα ευωδοθεί η προσπάθεια με το Πράσινο Ταμείο για να έχουμε αυτούς τους υπόγειους κάδους. Επιπλέον, ένα έργο που τέθηκε και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο είναι η ένταξη στο πρόγραμμα Jessica, ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο συμμετέχουν η Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Δήμοι και η Eurobank εκ μέρους του Τραπεζικού Συστήματος, ως leader του προγράμματος. Μιλάμε για την αναβάθμιση και ανάπλαση και αξιοποίηση της πλατείας, του χώρου, του ιδιόκτητου χώρου των παλαιών σφαγείων του Δήμου στην περιοχή Κανταρέ, να την πούμε έτσι να καταλάβουν οι Κορίνθοι. Μιλάμε για μια σύγχρονη ανάπτυξη. Υπάρχουν τα προσχέδια από το Πανεπιστήμιο της Πεσκάρα, με το οποίο έχουμε προγραμματική σύμβαση, μας έχει δώσει τα δείγματα τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε στη συγκεκριμένη περιοχή. Πιστεύουμε ότι θα ευωδοθεί η προσπάθεια και στο πρόγραμμα αυτό να έχουμε ως Δήμος Κορινθίων και στην συγκεκριμένη περιοχή ανάπτυξη για τον τουρισμό κατά κύριο λόγο. Τι δηλαδή εκεί. Εκεί προβλέπεται... Γιατί μιλάμε και δίπλα στο αρχαίο λιμάνι, κοντά στο αρχαίο λιμάνι. Κοντά στο αρχαίο λιμάνι, δεν είναι εκεί ο συγκεκριμένος χώρος, αρχαιολογικός χώρος. Ναι, θα είναι ήπιας μορφής τουριστικές εγκαταστάσεις, εστίαση, αναψυχή, και προβλέπονται και μικρά δωμάτια, εφόσον το εγκρίνουν τελικά το πρόγραμμα, μικρά
λίγα δωμάτια, όχι μικρά δωμάτια, λίγα δωμάτια σαν ξενοδοχειακής φύσεως μονάδα. Αυτά θα ανήκουν στο Δήμο ή... Ο Δήμος θα συμμετέχει στο πρόγραμμα, ο Δήμος διαθέτει την έκταση και προφανώς υποθέτω ότι θα το πάρει κάποιος ιδιώτης και ο οποίος θα μπορεί να τα αξιοποιήσει μέσω του προγράμματος Jessica, το οποίο θα έχει και την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στην Ελλάδα leader είναι η Eurobank, για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και ο Δήμος θα συμμετέχει με τα ανάλογα ωφέλη που θα έχει παραχωρήσει τη συγκεκριμένη έκταση. Είναι αυτό και βέβαια είναι. Να αξιοποιείται η περιουσία του Δήμου. Βεβαίως αυτό είναι και το ένα αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου, πάγιο θα έλεγα, ότι τα ακίνητα του Δήμου πρέπει να αξιοποιούνται. Ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να αξιοποιήσει εξιδίων τον χώρο για τις συγκεκριμένες χρήσεις. Κατά συνέπεια, μέσω του προγράμματος υποβάλλουμε την πρόταση. Έχουμε μιλήσει και με την Eurobank και με την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση για την ένταξή μας στο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Πέραν τούτο, να σας ενημερώσω ότι σχεδόν κάθε Τρίτη και σήμερα ακόμα έχουμε δημοπράτηση και ενός πολύ σημαντικού έργου. Την προηγούμενη Τρίτη δημοπρατήσαμε το τρίτο κατά σειρά γήπεδο αυτής της Δημοτικής Αρχής, μετά τα 4 γήπεδα που φτιάξαμε την προηγούμενη τετραετία, που ήταν τα Ξαμήλια, Ξυλοκέρυρα, η Αρχαία και Σολομός. Εμείς ό,τι είχαμε υποσχεθεί το κάνουμε πράξη. Δημοπρατήθηκε και το έργο του γηπέδου του Άσου, του κάτω Άσου συγκεκριμένα, για να τοποθετηθεί ένας νέος χορτοτάπητας. Ήδη ολοκληρώθηκε το γήπεδο στο Δημοτικό Στάδιο Κορίνθιου, το οποίο θαυμάσιο όπως έχετε δει, είναι ένα από τα καλύτερα στάδια τέταρτης γενιάς, όπως λένε, με φυσικό χλωοτάπητα. Αυτή τη στιγμή εγκαθίσταται ο συνθετικός χλωοτάπητας στο γήπεδο των Αθηκίων, το δεύτερο γήπεδο, και το τρίτο γήπεδο που δημοπρατήθηκε είναι του Άσου. Έπεται το γήπεδο της Κλένιας, που είναι της προσεχής ημέρας, θα δημοπρατηθεί και αυτό, με τις εκτόσεις αυτών των δύο έργων, οι οποίες στο γήπεδο του Άσου ήταν γύρω στο 45%, αν θυμάμαι καλά, η έκπτωση. Ελπίζω κάπου εκεί θα είναι και τη Κλένια. Να δημοπρατήσουμε και το πέμπτο στη σειρά γήπεδο, που θα είναι, όπως έχει ανακοινώσει ήδη ο κύριος Δήμαρχος, το γήπεδο της Παθοβουνίου, αφού περάσει πρώτα από το Δημοτικό Συμβούλιο, και θα ακολουθήσουν μέχρι τη λήξη της θητείας ακόμα δύο γήπεδα. Αυτή είναι η διαδικασία που έχουμε καθορίσει ως Δημοτική Αρχή, να πιάνουν τόπο τα χρήματα των Δημοτών. Αλλά εδώ θα βάλω και ένα τεράστιο ερωτηματικό που μας δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία του Δήμου. Είναι η λειτουργία του ελεκτικού συνεδρίου, ο θεσμός του ελεκτικού συνεδρίου, που στην Κόρινθο δεν καταλαβαίνω γιατί 14 μήνες μετά την δημοπράτηση, μετά την αποστολή των φακέλων για προσυμβατικό έλεγχο στο ελεκτικό συνέδριο στην Κόρινθο, δεν έχουμε πάρει ακόμα την έγκριση. Αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα, θα όφελα να μας πούν ότι υπάρχει πρόβλημα. Ενημερώνω ότι ήδη έχουμε δύο έργα. Δηλαδή, έχετε καταθέσει προτάσεις για να πάνε προς δημοπράτηση κάποια έργα τα οποία θα εκμεταλλευτούν χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν κολλήσει? Όχι ακριβώς. Μιλάω για ήδη 6 έργα αυτή τη στιγμή που είναι για προσυμβατικό έλεγχο στο ελεκτικό συνέδριο. Τι σημαίνει προσυμβατικός έλεγχος? Παίρνουμε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, συντάσσεται η μελέτη, δημοπρατείται το έργο, κατακυρώνεται το αποτέλεσμα, αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής, έχουν εγκριθεί τα αποτελέσματα από την αποκεντρωμένη διοίκηση, τη Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Πάτρα, και πάνε τα θέματα μετά, όταν είναι πάνω από 200.000, στον Επίτροπο του Ελεκτικού Συνεδρίου στην Κόρινθο για έλεγχο, μέχρι τις 500.000. Έχει πάνω από 500.000. Όμως, για αυτά, τα περισσότερα από αυτά έχουν και έργα που είναι δημόσιες επενδύσεις, είτε Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι είτε από ΣΑΤΑ, είτε από οτιδήποτε άλλο πρόγραμμα. Και μάλιστα το ένα θα σας πω ενδεικτικά, για να μαθαίνουν και οι Κορίνθιοι, να καταλαβαίνουν και τις δυσκολίες που έχουμε, γιατί ο πολίτης σωστά ζητάει ορισμένα πράγματα, αλλά και εγώ πού να πω τον πόνο μου, όταν έχω έργο του βρεφονηπιακού σταθμού, κύριε Τσαρμπέ, εξαμιλίων από τον Φεβρουάριο του 2012, καλά ακούσατε, Φεβρουάριο του 2012, και ακόμα δεν έχουμε πάρει την έγκριση για τον προσυμβατικό έλεγχο. Τι θα ελέξει ο Επίτροπος, αν σωστά έγινε η δημοπράτηση ή δεν έγινε σωστά? Αν φαντάζεται οτιδήποτε άλλο, ή αν δεν έχει χρόνο, ή αν θέλει να ψάξει να βρει άλλα πράγματα, είναι δικαίωμά του να κάνει ό,τι θέλει. Δικαίωμά του μάλλον δεν είναι, διότι και εμείς θα αρχίσουμε τώρα να ψάχνουμε κάτι άλλο, να δούμε αν σωστά έχει μείνει ο φάκελος εκεί ή δεν έχει μείνει σωστά. Δεν μπορεί 14 μήνες. Σε ένα μήνα οφείλει να μας απαντήσει ότι έγινε σωστά ή δεν έγινε. Όπως ακριβώς γίνεται και με το ηλεκτρικό συνέδριο στην Αθήνα. Σε ένα μήνα, όποτε έχουμε έργα τέτοια φύσεως, όπως κάναμε τους πεζόδρομους και τόσα άλλα έργα, που είναι πάνω από τις 500.000, σε ένα μήνα το πολύ παίρνουμε την έγκριση. Εδώ δεν κατανοώ τους λόγους που μας έχουν οδηγήσει σε ομοιρία από τον ηλεκτρικό συνέδριο
να μην μπορούμε να περπατήσουμε. Μιλάω για τον βρεφονηπιακό σταθμό Εξαμιλίων, μιλάω για οδοποιία στην Δημοτική Ενότητα Άσου Λεχαίου 200.000, να τα ακούσουν οι κάτοικοι Άσου Λεχαίου Περιγαλίου που τόσο καιρό δεν μπορούμε να κάνουμε οδοποιίες και διαμαρτύρονται ο κόσμος, γιατί 13 μήνες εδώ είναι ο φάκελος για προσυμβατικό έλεγχο στο ελεκτικό συνέδριο και φωνή βόντος εν τη ερήμου, παρά τις πιέσεις μας. Μιλάμε για τη συντήρηση κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Σαρωνικού πάνω από 200.000 και εδώ δεν έχει προχωρήσει το θέμα. Μιλάμε για την οδοποιία της περιοχής Μπαθαρίστρας που διαμαρτύρεται ο κόσμος γιατί δεν κάνουμε τις αποκαταστάσεις. Είναι από το Δεκέμβριο του 2012. Κάπου και εμείς πρέπει να πούμε τον πόνο μας. Και αν δεν εισακωστούμε με τον πόνο μας, κάπως αλλιώς πρέπει να διεκδικήσουμε και εμείς το δίκιο μας. Δεν κατανοώ αυτή την ομοιρία που έχουμε με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο στο ελεκτικό συνέδριο και μιλάω για συγκεκριμένο πρόσωπο, γιατί εμείς με την Επίτροπο δεν έχουμε, καλή φαίνεται η κυρία, αλλά θα πρέπει να ασκεί και τα καθήκοντα της Επιτρόπου. Και ο Επίτροπος είναι το συγκεκριμένο πρόσωπο. Δεν γνωρίζω τους λόγους, θα τους μάθουμε στην πορεία. Εμείς είμαστε πολύ στενοχωρημένοι με αυτή την κατάσταση. Κάναμε έκκληση και στον πρόεδρο του ελεκτικού συνεδρίου, στον κύριο Καραβοκύρη, να δώσει λύση στο πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την Κόρινθο, αφορά και όλους τους δήμους του νομού. Βέβαια, κατά κύριο λόγο αφορά το Δήμο Κορινθίων, διότι εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή ένα καλό ταμείο, θα έλεγα. Θα έλεγα ένα καλό ταμείο, το οποίο είναι κρίμα να κάθεται στα ταμεία των τραπεζών και να μην μπορεί να αξιοποιείται. Και εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε και πολύ σημαντικά. Είναι δουλειά του να κάθεται στα ταμεία των τραπεζών, είναι να τα και σαφώς βεβαίως, διότι αυτό θέλω να σας πω, διότι αυτά τα χρήματα είναι να πιάνουν τόπο, είναι να δίνουν δουλειά στους Κορίνθιους που μαστίζεται η Κόρινθος και η Κορινθία σήμερα από ανεργία, διότι έτσι θα δουλέψουν, σας είπα μόνο 6 και έχω και άλλα 3 έργα που είναι αυτές τις ημέρες για έλεγχο. Όπως είναι η πλατεία στον Κουταλά, όπως είναι το πλατεία αναψυκτήριο και υπαίθριο θέατρο στον Άγιο Βασίλειο, 200 και 300 και 400.000 να πιάσουν τόπο στις επιχειρήσεις. 50 θέσεις εργασίας και όχι μόνο, είναι και δουλειά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι κάποιος θα δίνει τον πετό, κάποιος το σίδερο, κάποιος τα διάφορα υλικά, τις πλάκες, ό,τι ακριβώς γίνεται σε ένα έργο. Δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω αυτό, είμαι πολύ στενοχωρημένος και παράλληλα και πολύ οργισμένος. Περισμένο την αντίδραση εγώ από το ελεκτικό συνέδριο της προσεχής ημέρας, από τον πρόεδρο συγκεκριμένα του ελεκτικού συνεδρίου, γιατί δεν διαφαίνεται λύση εδώ στην Κόρινθο. Έχετε κάνει επίσημα. Επίσημα έχουν γίνει καταγγελίες, επίσημα έχουν γίνει ενημερώσεις. Φως δεν βλέπω. Θα περιμένουμε λίγο καιρό ακόμα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω πού αλλού θα οδηγήσουν τα πράγματα, διότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Και δεν, να σας πω και κάτι άλλο. Ποιος θα πληρώσει, κύριε Τσαρμπέ, τις αναθεωρήσεις τιμών από τον Φεβρουάριο του 2012 και όλη την θετική και την αποθετική ζημιά στο Δήμο Κορινθίων από την απραξία αυτή του ελεκτικού συνεδρίου? Και αν μιλάμε για θεσμούς ελεκτικού συνεδρίου, μιλάμε θεσμούς που θα πρέπει να βοηθήσουν να μην οδηγούμαστε σε ζημιά των Δήμων. Εδώ είμαστε σε μία ζημιά. Είμαστε σε μία ζημιά και για τους δημότες και για το Δήμο και για την τοπική αγορά. Βεβαίως και για τους κατοίκους, αυτό σας λέω, και για τους δημότες. Διότι όταν εγώ δεν μπορώ να φτιάξω τα έργα που ζητάνε οι δημότες και είναι υποχρέωση του Δήμου να το κάνει, γιατί κάποιος δεν με αφήνει, με έχει μπλοκάρει σε αυτές τις διαδικασίες, κάπου αλλού πρέπει να απευθυνθώ κι εγώ. Ο πολίτης σαφώς και έχει δίκιο.